Καλεσμένο στο The Dio Night Show βρέθηκε ο Γιώργος Σαμπάνης το βράδυ της Δευτέρας 14 Δευτέρα, ο οποίος μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έκανε μια πρωτάκουστη αποκάλυψη για το τραγούδι «Μη ξαναρθείς». Ο τραγουδιστής και παράλληλα συνθέτης μεγάλων επιτυχιών, έχει χαρίσει τα τραγούδια του ή αλλιώς τα παιδιά του, όπως έχει τονίσει και ο ίδιος σε μεγάλους Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Όταν είσαι τόσο μεγάλος καλλιτέχνης, όπως ο Σαμπάνης δεν διακατέχεσαι από τον φόβο του να δώσεις τραγούδια καθώς η επιτυχία και η αποδοχή από το κοινό του τον επιβεβαιώνει για τα βήματα του, ειδικά στις live εμφανίσεις που κάνει. Ο τραγουδιστής, λοιπόν, αποκάλυψε στην πολυθρόνα του Late Night Show, πως τις περισσότερες φορές δεν ξέρει που να πρωτοδώσει τα τραγούδια, που έχει στο σιρτάρι. Οι δηλώσεις του Γιώργου Σαμπάνη στον The Dio Night Show. Είναι πολύ ντριγκαδόρικη η ιστορία. Είναι δύο εξαίρετοι τραγουδιστές. Εγώ με τον Γιώργο ξεκίνησα από το 2008. Εκείνη τη στιγμή είχα γνωρίσει την Νίκη Παπαθεοχάρη, μια εξαίρετη στιχουργό. Μου είχε δώσει τον στίχο και τον είχα καιρό. Κάποια στιγμή λέω θα γράψω όποιον στίχο πιάσω. Έπιασα το «Μη ξαναρθείς» και μου βγήκε τελικά πολύ ωραία. Παίρνω την Νίκη, της άρεσε και θα το έδινα στον Γιώργο. Του άρεσε πολύ του Μαζονάκη και όταν ήταν να πάμε στο στούντιο, είχε πυρετό ανέφερε ο Γιώργος Σαμπάνης. Η Νίκη νομίζει ότι ο Γιώργος δεν θέλει να ακούσει το τραγούδι και το πηγαίνει στον άντρα της, ο οποίος συνεργαζόταν τότε με τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Πήγα για καφέ με την Νίκη, εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος και μου λέει «Σε ευχαριστώ για το τραγούδι». Εκείνη τη στιγμή ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί γιατί ο Γιώργος είναι φίλος μου. Τα κάναμε σαλάτα. Έπρεπε κάτι να κάνουμε. Έγραψε η Νίκη τους στίχους του «Λείπει πάλι ο Θεός» και μόνο έτσι ο Γιώργος δέχτηκε αυτό το πράγμα που δεν ξέρω αν το γνωρίζει καν ο Αντώνης, κατέληξε ο Γιώργος Σαμπάνης.